Μία εικόνα με αέρα αισιοδοξίας, μία εικόνα ξεκάθαρης νίκης, άλλωστε το ποσοστό που έλαβε σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ένα ποσοστό ξεκάθαρο, είχε ζητήσει καθαρή εντολή και την έλαβε. Περιμένουμε πάντα να ακούσουμε έτσι το πρώτο μήνυμα του κριτικού Ευρωβουλευτή μετά την μεγάλη αυτή καθαρή νίκη που τον φέρνει στα ηνία της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής. Εικόνες που θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε έτσι, Έλλη, παρελθόν, μετά τις πράσινες σημαίες του Πασόκ να έχουν επιστρέψει. Πλήρη επαναφορά των συμβόλων του κινήματος. Ακούμε και τα συνθήματα. Εν μέσω συνθημάτων. Σήμερα ανοίγει. Σήμερα ανοίγει μια νέα σελίδα για την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Η νέα εποχή αρχίζει με δυναμισμό, με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση. Με τη δική σας ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε ενωμένοι στην ανανέωση και την αναγέννηση της παράταξης. Ευχαριστώ τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, καταθέτοντας τις αγωνίες τους, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτή τη μεγάλη συμμετοχή έκανα την παράταξή μας πιο δυνατή και θύμισαν στον ελληνικό λαό πόσο βαθιά ρίζα έχει στην ελληνική κοινωνία. Συγχαίρω θερμά τους υποψηφίους μου, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Παύλο Χριστίδη, τον Χάρη Καστανίδη, τον Παύλο Γερουλάνο για τον αξιοπρεπή αγώνα που δώσαμε μαζί. Τους καλώ όλους να υπερασπιστούμε την παρακαταθήκη της Φόφης Γεννηματά για ενότητα και πολιτική αυτονομία. Φίλες και φίλοι, η αναμέτρηση τελείωσε απόψε. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μόνος νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όσους μου έκαναν τη μεγάλη τιμή να με εκλέξουν σήμερα πρόεδρο του κινήματος. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όσους εργάστηκαν για αυτό τον αγώνα και κυρίως τους χιλιάδες εθελοντές όλων των γενναίων της παράταξης σε όλη την Ελλάδα που έγιναν η ψυχή και η έμπνευση αυτής της προσπάθειας. Χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα λόγο σημαντικότερο από όλους τους άλλους. Γιατί σε αυτές τις εβδομάδες συνάντησα χιλιάδες νέους ανθρώπους στο μέλλον της πατρίδας να έρθουν ξανά και να είναι δίπλα μας σε αυτή τη νέα πορεία. Φίλες και φίλοι, έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Δεσμεύομαι να μετατρέψω τη μεγάλη νίκη της παράταξης σε μια νίκη της πατρίδας, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα. Θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας και της προοπτικής
όλων των Ελλήνων. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί ένα νέο ωραίο ταξίδι. Γιατί η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Να είστε καλά και καλό μας αγώνα. Να είστε καλά. Ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις του θριαβευτή των εσωκομμάτων.